Θα πάμε να καλησπέρισουμε τώρα τον κύριο Παύλο Τσιτουρίδη να μιλήσουμε για έναν φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα, έναν αγώνα για καλό σκοπό. Κύριε Τσιτουρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και τον κανάλι σας για τη φιλοξενία και την ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα και να είστε σίγουρος ότι δεν είναι σχημαλόγο ούτε κολακή αυτό. Πρόκειται για ένα τουρνουά τριών ομάδων, όπως είπαμε, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, με κύριο σκοπό να μαζέψουμε κάποια τρόφιμα και να μπορέσουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Να πούμε πού θα γίνει ο αγώνας και τι ώρα καταρχάς για να γνωρίζει ο κόσμος. Ναι. Ο αγώνας θα γίνει στο φιλόξενο χώρο του εντός έδρας, έναντι σκόντα του Κωνσταντινίδη για τους φίλους πιερείς που το γνωρίζουν. Η ώρα, η άρυναξη του αγώνους είναι 5 η ώρα. Γίνεται υπό την αιγίδα της Ιερά Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνας και του, σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό του Δημίου Σταυρού. Και να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και όποιος έρθει να παρακολουθήσει τον αγώνα μπορεί να φέρνει και κάποια προϊόντα μαζί και τρόφιμα κτλ. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτά? Ακριβώς αυτό. Με κύρια στοιχεία που μας ζήτησαν, κύρια αγαθά, είναι λάδια τα οποία έχουν σε μεγάλη έλλειψη, χαρτικά, κονσέρβες κρεάτων, μακαρόνια, ζυμαρικά και διάφορα μακράς διάρκειας προϊόντα. Θα ήθελα να απευθύνω ένα μήνυμα σε όλους τους πιερείς φιλάθλους να αγκαλιάσουν αυτή τη δράση για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά πως πράγματι όλοι μαζί μπορούμε και όλοι πραγματικά αγαπάμε. Γιατί όπως έλεγε και ο καθηγητής Λέω Μπουσκαλιά, με τη λέξη αγάπη όριζε τη συμμετοχή και τη μοιρασιά. Αυτό δηλαδή που πραγματικά εμείς αύριο επιθυμούμε να φέρουμε εις πέρας. Είναι πραγματικά άξιες λόγου και προβολής τέτοιου είδους διοργανώσεις και εκδηλώσεις. Νομίζω ότι καλούμε και εμείς από την πλευρά μας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να προβάλλουμε με τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία τον κόσμο να δώσει το παρόν, να πάει έστω και ένα πακέτο μακαρόνια, οτιδήποτε χρειάζεται και να βοηθήσουμε κάποιους συνανθρώπους μας σε δύσκολες εποχές, σε δύσκολες περιόδους που όλοι έχουν ανάγκη. Κάτι περισσότερο και κάτι λιγότερο και να βοηθήσουμε και το έργο όλων αυτών των φορέων. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν από την πρώτη μέρα κοντά μας και έτσι ελπίζουμε να είστε και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε αύριο όλους εκεί. Να είστε καλά, κύριε Τσιτουρίδη. Καλή επιτυχία στον αγώνα και να το απολαύσει και ο κόσμος που θα έρθει να συνδυάσουμε και την φιλανθρωπία με το θέαμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.